Σήμερα είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Έχω ιντριγκαριστεί τρελά. Πάμε να κάνουμε κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μας Σπύρο Λιαπάκη, ερευνητής από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ειδικεύεται στα πτωματοφάγα πτηνά. Και θα πάμε στην περιοχή του Κόφινα να κάνουμε τι. Πάμε να τα παρατηρήσουμε. Πάμε να πάρουμε κρέατα και να πάμε να ταΐσουμε αυτά τα όρνια. Πάμε να δούμε πώς ζουν, να μάθουμε για αυτά και να μάθουμε για ποιο λόγο η Κρήτη θεωρείται ένας παράδεισος για αυτά τα πτηνά. Έχω τρελαθεί. Α! Δεν θα πάμε έτσι. Θα πάμε γύρω στα 6 άτομα. Θα πάρουμε αμάξια. Θα πάρουμε αγροτικά. Θα πάρουμε κρέατα. Θα πάρουμε την καλύτερη όρεξή μας και πάμε να κάνουμε κάτι τρελό. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο στίγμα και ποια είναι η κατάστασή μας. Έχουμε φορτωθεί στα αμάξια, ένα αγροτικό, ένα επιβατικό και πάμε προς τις Ασίτες να συναντήσουμε τον Σπύρο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να πάμε σε ένα ιδίο κρεοπολία για να μαζέψουμε, για να πάρουμε τα υπολείμματα των ζώων που έχουν περισσέψει από κοπές και από τις πωλήσεις, τα οποία θα παίρνουμε και θα πάμε στις ταΐστρες που βρίσκονται στην περιοχή του Κόφινα πάνω από το Κουδουμά. Εκεί υπάρχουν κάποιες ταΐστρες όπου πάει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τους ερευνητές και ταΐζουν αυτά τα όρνια. Γιατί τα ταΐζουν, πώς ζουν, τι κάνουν, τι σημασία έχουν για το οικοσύστημά μας, θα τα μάθουμε όλα εκεί από τον Σπύρο. Για την ώρα πάμε να συναντήσουμε τον οδηγό μας, πάμε να συναντήσουμε τον συνοδό μας, τον Σπύρο, και πάμε να δούμε βήμα-βήμα από την αρχή μέχρι το τέλος ενός ερευνητή όταν πάει να κάνει αυτή την δράση στο πεδίο. Είναι κάτι το οποίο με εξητάρει πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ να είμαστε τυχεροί και να μας κάνουν τη χάρη τα πουλιά και να έρθουν μαζί μας. Για να δούμε. Καλές. Γεια σας. Και εδώ λογικά είναι ο Σπύριος. Καλώς όλες την Τίνα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ενθουσιασμένος είμαι που πάμε να κάνουμε αυτή την πρακτική σήμερα. Καλά, και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Και δεν σου έχω περιγράψει κάποια πράγματα, αλλά θα τα δούμε στην πράξη να δεις πόσο θα τα βιώνεις. Έχουμε μιλήσει όντως, έχω πάρει μία μικρή γεύση. Θέλω να δώσουμε και στον κόσμο μία μικρή. Ευτυχώς η μέρα για την ώρα φαίνεται καλά. Νομίζω θα μας κάνει τη χάρη. Ευτυχώς, για αρχές Μάρτη είναι μια χαρά. Εξαιρετικά. Δώσε μας λίγο μία μικρή ιδέα του τι πάμε να κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια καλή πράξη σήμερα. Θα πάρουμε κάποια κρέατα από έναν φίλο μου Κρεοπόλη από την Αγία Βαρβάρα και θα πάμε να ταΐσουμε γύπτες. Αυτά τα πτωματοφάγα αρπακτικά βουλιά που βρίσκονται στα Αστερούσια και όχι μόνο, αλλά εμείς θα πάμε στα Αστερούσια σήμερα. Σε ποια περιοχή θα πάμε? Στο Κόφινα. Κόφινα. Οπότε φορτωνόμαστε αγροτικά, πάμε να πάρουμε κρέας και πάμε να ταΐσουμε γήπες, γυβαετούς και οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα. Σου λες να μας κάνουν τη χάρη, υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν? Νομίζω σχεδόν να κάνουν κάθε φορά. Λοιπόν, αν θα πάει καλά αυτό. Οπ! Να το. Λοιπόν, όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Φορτωθείτε, ξεκινάμε περιπέτεια. Πάμε. Πώς θα πάει αυτό? Πολύ καλά. Λοιπόν, ο καιρός είπαμε είναι καλός, το ηθικό είναι ακμεότατο, έχουμε φορτωθεί στο αμάξι του Σπύρου, πίσω ακολουθεί το κομβόι μας με το άλλο αγροτικό και το επιβατικό το οποίο θα αφήσουμε μετά. Και θέλω, Σπύρο, έτσι να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία. Θέλω να μας πεις ποια είναι η σχέση σου με αυτό το τομέα και τι ακριβώς κάνεις. Πες μας, ένα fast dating. Ποιος είσαι, Σπύρο? Δουλεύω στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στα εργαστήρια, όπως πάνω στη λεωφόρο του Μουσείου, στο παλιό Πανεπιστήμιο Άρνα. Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Το οποίο δυστυχώς κάει εκεί, τώρα έχουμε μεταφερθεί σε άλλα κτίρια.
Εκεί λοιπόν είναι τα εργαστήριά μας, όπου κάνουμε κυρίως έρευνα. Εκεί φυσικά υπάρχουν και οι συλλογές, όλες οι συλλογές του μουσείου. Μιλάμε για χιλιάδες δείγματα από χλωρίδα, παγίδα, πολυθώματα. Τι μου λες άλλο, γιατί είναι ακόμα ένα άλλο επεισόδιο που μάλλον θα έρθω και θα μας ανοιχτείς όλους εμάς για να δούμε και αυτά τι γίνεται. Και με τα πουλιά. Από το 2018 πια ανέλαβα την, να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πάμε να ταΐσουμε τα που τους είπες, αλλά δεν είναι μόνο το τάισμα που μας ενδιαφέρει. Είναι και η καταγραφή των δεδομένων που παίρνει κανείς από αυτή την δραστηριότητα, τα οποία βέβαια τα συλλέγουμε. Μέσω παρατήρησης κιόλας, έτσι, εννοείται, ναι. Τα συλλέγουμε και μετά τα επεξεργάζονται φοιτητές σε επίπεδο, ακόμα και διδακτορικό επίπεδο. Και έτσι παίρνουμε πολύτιμες πληροφορίες για τα είδη που ζουν γύρω μας και πρέπει κάπως να ξέρουν γι' αυτά. Και εμείς στην ουσία αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να γίνουμε και εμείς παρατηρητές που αυξήσουν σήμερα. Πρώτη στάση στο κρεοπωλείο. Σπύρο, πού είμαστε? Είμαστε στο κρεοπωλείο του φίλου μου του Νίκου του Πελεκανάκη, ο οποίος συνεργαζόμαστε χρόνια. Μάλλον είναι αυτός. Α, γεια σου. Καλώς ορίσατε. Ο ρόλος μου είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι τώρα και χρόνια μας παρέχει κρέας για τους γήπες. Έχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση. Είναι ευαισθητοποιημένο σε αυτό το κομμάτι και στην ουσία τα προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στον χώρο μου. Ο Σπύρος ήρθε πριν μερικά χρόνια και μου είπε: φίλε, ό,τι σου περισσεύει από τα κρέατα σε σηκωταριές, σε κάτι που δεν μπορώ να το προσφέρω στον πελάτη. Θέλω να μου τα μαζεύει, τα περνάω μια συγκεκριμένη μέρα για να τα παίρνω, να τα δίνω στα όρια. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται κάθε φορά που υπάρχει το τάισμα. Πηγαίνει σε συγκεκριμένα κρεοπολία, καλή ώρα από τον Νίκου, το φίλο μας εδώ πέρα, παίρνουμε τα πράγματα και σηκωνόμαστε και πάμε στα ίστες. Φυσικά, όμως δεν. Επειδή είναι μεγάλη ποσότητα των κρεάτων που χρειαζόμαστε, μιλάω με τον Νίκο περίπου 4-5 μέρες πριν, οπότε σιγά σιγά μου κρατάει. Για να μαζεύει, για να υψώνει απότομα για τα σύνορα. Μαζεύω σε γενικές γραμμές, μαζεύω τη βδομάδα ό,τι δεν μου χρειάζεται. Θα σας δείξω και αν θέλετε την διαδικασία που γίνεται. Και τα παίρνει ο φίλος μου, που είναι πολύ ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτά τα πράγματα που κάνει, και ταΐζουμε τα όρια. Πάμε λοιπόν να μπούμε στη δράση. Ωραία, τέλεια. Ο φίλος μου συνέδριος πάντα μας παίρνει και την υπόλοιπα κρέα, γιατί αυτά δεν φτάνουν. Για 1-2 όρμια. Αφέρει για μας, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να φορτώσουμε και τα υπόλοιπα κρεάτα και συνεχίζουμε την περιπέτεια. Τυράκι, παξιμαδάκι, ρακάκι, ένα για τη δύναμη και μόνο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Το συνοργείο κάνει ότι δουλεύει. Και μετά που λένε να τους ταλαιπωρώ. Φορτώσαμε. Ευχαριστήσαμε τον Νίκο μας. Τον ευχαριστώ πάντα. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Πάμε προς Κόφινα. Νομίζω, πάμε Κόφινα. Ο καιρός είναι μια χαρά. Τα όρνια θα έρθουν, θα φάνε. Πάμε. Ο
Μιχάλης εδώ πέρα προσπαθεί να σηκώσει τον drone. Οι άλλοι δύο μιλάνε πάνω από μένα, έχουν ξεχάσει την παρουσίαση σε αυτή την εκπομπή. Ο Γιώργος τραβάει η κάμερα να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Μιχάλης είναι πίσω στο αγροτικό και είναι λίγο έτσι σοκαρισμένος από τα κρέατα που έχουμε δει. Ο Σπύρος λέει ποια είναι αυτή η φάση και τι είναι αυτή η τύπη που ήρθαν μαζί μου για να πάνε να ταΐσουμε τα πουλιά. Και εμείς περιμένουμε να σηκώσουμε τον drone. Είσαι έτοιμος? Φωνάζει, είναι ο φίλος μας ο Μανώλης. Ήμουν στον Κόφινα και τάιζα τα όρνια και ξαφνικά έρχεται ο Μανώλης και μου λέει, α, εσένα έψαχνα! Εμένα, ναι. Τον ξέρω, λέω, δεν ήμουν σίγουρος. Μου λέει, μόλις βρήκα ένα τραυματισμένο αετό λίγο πιο κάτω. Μου τον δείχνει και πραγματικά ήταν ένας σύφτης, είναι ένα είδος γερακαϊκού. Είναι ένα μεταναστευτικό πουλί. Okay. Και... έτσι τον μας σώθηκε εξαιτίας του Μανώλη. Αρχικά μπράβο στο Μανώλη. Και δεύτερον, αυτό μου λες, γιατί μου έχεις πει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται αρκετά με ό,τι έχει να κάνει με αυτό του είδους τα, ναι, τα συμβάντα, ας πούμε. Με αφορμή με εσένα, μάθαμε όλα αυτά τα πράγματα. Μα το περίμενες. Όσο μεγαλώνει, δεν μαθαίνει. Μάστα να πάμε. Θα πούμε κι άλλα όσον αφορά την κάλυψη, αφού όσο περιμένουμε να κατέβουν οι γήπες. Πάμε. Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Το καλό. Να καλά. Μετά θα έρθω να πάρω μανταρίνια. Όχι, τώρα θα τα πάρεις, θα πάρω τι θα φας. Ωραία, τι άλλο θες? Εδώ πέρα γεμίσαμε μανταρίνια για πάντα, πορτοκάλια για πάντα και πάμε να ταΐσουμε τα όρνια. Εμείς θα φάμε μανταρίνια και αυτά θα φάνε σκοτραριές. Είσαι εντάξει με αυτό? Πίσω μας βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται, ένας αλλασμός από δραστηριότητες, ενέργειες, μεταφέρουμε πράγματα, τα βάζουμε όλα στα αγροτικά, αφήνουμε το επιβατικό μας εδώ, βάζουμε τα πράγματα μέσα και ξεκινάμε ανωδική πορεία προς το Κόφινα. Άμα συνεχίσουμε να καθόμαστε εδώ, σε 3 δευτερόλεπτα θα έχουν πεθάνει και 2. Οπότε, 1, 2, 3. Βάζουμε τα πράγματα στα αγροτικά λοιπόν και πάμε προς Κόφινα. Πάμε να οδηγηθούμε στα Ίστρες και τώρα ξεκινάει το σαφάρι και τώρα ξεκινάει η φάση την οποία περίμενα όλη την ώρα. Ετοιμαστείτε για κάτι πάρα πάρα πολύ μοναδικό. Έτσι και λίγο το δύσκολο κομμάτι της φάσης και αυτό που συναντάμε μπροστά μας, το οποίο δεν είχα εγώ στο νου μου. Όλο αυτό το λίγο βίαιο κομμάτι με τα κρέατα και αυτά, κάποιους ανθρώπους λίγο έτσι τους ξενίζει λίγο και είναι πάρα πολύ λογικό και εμείς θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε κάποια έτσι λίγο βίαια κομμάτια, τα οποία όμως δυστυχώς είναι ανακαίο, δεν θα το πω κακό, είναι φυσική ροή των πραγμάτων, έτσι. Αυτά τα ζώα τρέφονται με αυτό το κομμάτι, εμείς τα βοηθάμε κάπως, το οποίο αυτό θα το αναλύσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος ο λόγος τον οποίο ταΐζουμε τα πτηνά αυτά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ διακριτικοί, αλλά να ξέρετε ότι αυτή είναι, προσπαθούμε να καλύψουμε τη φυσική ροή αυτής της δράσης. Μα οπότε, και στη φύση αυτό είναι. Ακριβώς. Ένα νεκρό ζώο θα φάνε, βέβαια. Οπότε δεν τα καλομαθαίνουμε στην ουσία. Όχι, με τίποτα. Ίσα που κάπως τα βοηθάμε να επιβιώσουν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Okay. Γι' αυτά θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες πάνω, όταν θα μας τα πει όλα ο φίλος μας ο Σπύρος. Και σας υποσχόμαστε ότι δεν πρόκειται να σας ξενήσουμε καθόλου και θα είμαστε όσο πιο διακριτικοί μπορούμε, πάντα όσο γίνεται. Αυτά! Έχουμε κάνει τα μισά της διαδρομής, στέκονται επιβλητικά μπροστά μας όρνια τουλάχιστον 3 μέτρα άνοιγμα, 1 μέτρο μήκος. Είμαστε μέσα στο τερά, είναι πραγματικά εικόνες μοναδικές.
Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι μας περιμένει όταν πλέον φτάσουμε στην Τάιστρα. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, είναι κάτι το οποίο ήθελα να κάνω τόσο πολύ καιρό. Ευχαριστώ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Ξηρουχάκη, τον Σπύρο, οι οποίοι μας δίνουν την ευκαιρία και σε όλους εσάς να δούμε την πραγματική δουλειά που κάνουν για αυτά τα μοναδικά πτηνά που έχουν σαν τόπο κατοικίας τους την Κρήτη μας. Και είναι από τους μοναδικούς τόπους με τόσο μεγάλους πληθυσμούς σε αυτά τα πτηνά. Πραγματικά μοναδικό. Αν κάποιο από τα όρνια έχει ένα tag, κάποια τα οποία έχουν πάει σε κέντρο περίθαλψης και έχουν απελευθερωθεί, τους βάζουμε ένα tag, ένα αριθμό δηλαδή και ένα δαχτυλίδι, που αφού τα απελευθερώσουμε μπορούμε να τα βρούμε οπουδήποτε στην Κρήτη. Ας πούμε, αν τα αφήσουμε στα Χανιά, μπορεί μετά από 20 μέρες να τα δούμε στη Σιτία ή στη Δίκτη. Εμείς τώρα πάμε με το αγροτικό που είναι με τα κρέατα, να πάμε να αφήσουμε τα κρέατα εκεί και να φύγουμε, γιατί άμα μείνουμε εκεί πέρα δεν πρόκειται να κατέβουν τα πουλιά. Οπότε πάμε εμείς κατευθείαν να αφήνουμε κρέατα και πάμε να στηθούμε στο σημείο που θα βλέπουμε. Χάνω τα λόγια μου, έχω υπερένταση τρελή, ελπίζω να το καταλαβαίνεις, ε! Μια Ταΐστρα για να θεωρηθεί νόμιμη πρέπει να πληρεί φυσικά κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες από αυτές είναι: υπάρχει περίφραξη ώστε να μπορούν να μπουν σκυλιά σε οποιοδήποτε άλλο ζώο και να έχει επίσης τσιμέντο εκεί που θα αποθέσουμε εμείς τα κρέατα κάθε φορά. Για ποιο λόγο αυτό? Αυτό έχει να κάνει με τους υδροφόρους ορίζοντες. Τους υδροφόρους ορίζοντες να μην... γιατί όταν ας πούμε έρχεσαι τακτικά και ρίχνεις κρέατα σε ένα σημείο, κάποια στιγμή ίσως δημιουργείς πρόβλημα. Ναι. Οπότε με αυτό εδώ εξασφαλίζουμε τη συλλογή του αίματος, ας πούμε, από τα κρέατα και έτσι δεν επιβαρύνουμε, ας πούμε, τον υδροφόρο. Να εξηγήσουμε λίγο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε αφήσει τα κρέατα. Έχουμε έρθει απέναντι εδώ πέρα και κατεβαίνουμε. Αυτό είναι το δρομάκι που πάει προς το παρατηρητήριο. Σωστά. Μέχρι. Τι περιμένουμε τώρα να συμβεί? Και τι ήδη συμβαίνει αρχικά αυτό που βλέπουμε? Όπως ήδη παρατηρήσαμε, έχουν έρθει τα κοράκια, τα οποία είναι και τα πρώτα που έρχονται. Και ευελπιστούμε να κατέβουν και τα όρνια. Παρόλο που πετάνε πάνω μας, δεν είναι σίγουρο ότι θα κατέβουν να φάνε. Αυτό... Γιατί μπορεί να φοβούνται εμάς. Μπορεί να έχουν ήδη φάει την προηγούμενη μέρα. Οπότε μπορεί να είναι διχορτάτα, ας πούμε, και να μην κατέβουν. Ναι. Απλά όμως σίγουρα, επειδή είναι περίεργα, σίγουρα θα είναι πάνω μας. Θα βολιδοσκοπήσουν λίγο την κατάσταση. Ευχόμαστε να κατέβουν. Και τώρα είναι αυτό που πραγματικά συνέχεια λέω: υπομονή, η μεγαλύτερη αρετή. Έχουμε έρθει μπροστά από το παρατηρητήριο. Ιδηλιακό, έτσι, δεν μπορείς να πεις. Έχουμε μπει μέσα για να κάτσουμε να παρατηρήσουμε τα πουλιά πώς θα κατέβουν. Είναι λίγο μακριά, δυστυχώς, για να μπορέσουμε να τα πιάσουμε σε. Να έχουμε καλό πλάνο δικό τους, οπότε έχουμε στείλει μια ομάδα, τον Μιχάλη και τον Αντώνη, λίγο πιο κοντά με ένα καλύτερο φακό για να μπορέσει να καταγράψει ό,τι μπορέσουν. Θα είναι λίγο δύσκολο, θέλει υπομονή, θα κάτσουμε εδώ πέρα 2-3 ώρες για να το κάνουμε αυτό, αξίζει. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο με τον Σπύρο, να μάθουμε πράγματα τα οποία σίγουρα δεν γνωρίζαμε και σίγουρα μελούσαμε και σίγουρα θα έπρεπε να τα είχαμε ψάξει λίγο καλύτερα, γιατί αυτά τα πτηνά είναι μέρος του οικοσυστήματος της Κρήτης και μάλιστα από τα πιο σημαντικά είδη τα οποία μπορείς να συναντήσεις σε όλα τα Βαλκάνια. Δείτε παράθυρο με θέα που έχουμε.
Γιώργο, παιδί μου. Μαγευτικά. Στον National Geographic ξέφερα. Αναγιώτη, παιδί μου. Φοβέρα, πάνε με τον Πέτρο τώρα. Πω, σαλιάρι. Μιχάλη, παιδί μου. Μπιφτέκια δεν έχει. Αυτό τώρα. Παράθυρο με θέα, φίλε. Είδες πόσο προνομιούχοι είμαστε. Πάρα πολύ. Και δεν το περίμενα έτσι. Φαντάζομαι τα πουλιά τώρα τι θέα βλέπουν κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους. Καλά, εντάξει. Σε αυτό είναι... το ανάγλυφο που είναι ένα εξαιρετικό ανάγλυφο σε αυτό το κομμάτι των αστερουσίων. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες, είναι μοναδικές και μόνο που είμαστε από εδώ πέρα και κοιτάμε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε στήσει είναι κάτι το οποίο εμένα με γεμίζει ήδη. Δεν πάω να μην κατέβουν τα πουλιά μόνο και μόνο όλη αυτή η διαδικασία που έχουμε κάνει μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θέλω λίγο να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι αυτό που ήρθαμε να παρατηρήσουμε, τι είναι τα πτωματοφάγα πτήνα και πόσα από αυτά έχουμε στην Κρήτη. Τα πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά είναι όλα τα πουλιά που είναι νεκροφάγα, τρέφονται δηλαδή με πτώματα, με νεκρά ζώα. Κάποια βέβαια από αυτά είναι και περιστασιακά πτωματοφάγα, όπως ο χσέτος ας πούμε, που είναι αρπακτικό πουλί, μπορεί κάποιες περιόδους της ζωής του να τραφεί και με ψόφια. Ωστόσο όμως καθαρά πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα έχουμε τέσσερα είδη. Είναι ο μαυρόγυπας, ο γυπαϊτός, το όρνιο και ο ασπροπάρης. Okay. Στην Κρήτη τα συναντάμε και τα τέσσερα. Μόνιμα και φωλιάζουν ο γυπαϊτός και τα όρνια. Περιστασιακά ο ασπροπάρης, γιατί είναι μεταναστευτικό πουλί, φωλιάζει στα μετέωρα και στην... Αλλά το συναντάμε ενίοτε και... Το συναντάμε όταν κατεβαίνει κυρίως. Τι εποχή είναι αυτό, έχει κάποια συγκεκριμένη? Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, okay. Νοέμβρη. Το τέταρτο είδος είναι ο μαυρόγυπας, ο οποίος δεν φωλιάζει στην Κρήτη, ωστόσο παλαιότερα είχε παρατηρηθεί, ειδικά στη δίκτυ, στα όρια της δίκτυς, στο Λασίθι. Και ίσως υπάρχει 1-2 άτομα ακόμα και τώρα. Σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Ωραία. Από αυτά τα είδη, στην Κρήτη είπαμε έχουμε και τα τέσσερα. Τα δύο που είναι τα πιο σύνθεση και έχουμε περισσότερο πληθυσμό, ποια είναι? Και πόσο πληθυσμός υπάρχει? Σαφώς είναι το όρνιο, δηλαδή οι σκάρες που λέμε στο Ηράκλειο. Στα Χανιά τους λένε καναβούς. Σωστά. Οπότε θέλω να αποφύγω να λέμε τις ονομασίες τις τοπικές, γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Ναι. Είναι ωραίο όμως και αυτό. Είναι ωραίο. Ξέρεις. Απλά κάποιοι τους καναβούς, ας πούμε στο Λασίθι, λένε ένα άλλο είδος πουλί. Οκ. Okay. Οπότε θα μπερδευτούν. Το επίσημο ποιο είναι? Το επίσημο είναι το όρνιο. Όρνιο. Σε μια τοποθεσία που υπάρχουν και τα τέσσερα αυτά είδη, ποια είναι η διαδικασία για να φαγωθεί ένα κουφάρι, ένα πτώμα? Σε πρώτη φάση θα πάνε τα κοράκια. Είναι οι πρώτοι, οι σκάουτερς. Οι σκάουτερς είναι πανέξυπνα και δεν φοβούνται. Θα πάνε και αυτά θα προσελκύσουν τον μαυρόγυπα, ο οποίος μαυρόγυπας έχει ένα πάρα πολύ σκληρό ράφος και μπορεί να σκίσει τη σάρκα ενός βοδιού, ενός κρυσαλόγου. Αφού τελειώσει ο μαυρόγυπας, έρχονται τα όρνια, τα οποία έχουν ένα μακρύ και γυμνό λαιμό για να μπορούν να εισχωρήσουν στο κουφάρι του ζώου χωρίς να αλερωθούν. Okay. Και έτσι το καθαρίζουν εντελώς. Μετά έρχεται ο ασπροπάρης, που είναι ο πιο μικρός όμως γύπας, έχει και ένα μικρό ράφος και τρώει το κρέας που έχει μείνει πάνω στο κόκκινο. Ξεκοκαλίζει αυτό. Ξεκοκαλίζει στην ουσία ακριβώς, γιατί δεν χρειάζεται και τεράστιες ποσότητες αυτός. Αφού τελειώσει λοιπόν ο ασπροπάρης, έρχεται μετά ο γυπαϊτός, ο κοκαλάς. Και εξαφανίσουν το κουφάρι. Είναι στην το ουσία. Το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη το πώς τρώει το κοκαλά. Τα κόκαλα, νομίζω τα παίρνει από κάτω, τα σηκώνεται ψηλά στον αέρα και τα ρίχνει. Είναι... Ναι, αυτά που δεν μπορεί να. Αυτά που δεν μπορεί να τα καταπιεί ολόκληρα, τα παίρνει με τα πόδια του, τα ρίχνει από ένα μεγάλο ύψος, αλλά δεν τα ρίχνει οπουδήποτε.
Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, σε κάθε επικρατεία του, σε κάθε περιοχή του επικράτεια, καλύτερα, του γηπαϊτού, ξέρει σε ποιο σημείο να ρίξει τα κόκαλα ώστε να σπάσουν. Αυτά τα κόκαλα τα λέμε τις πέτρες τις λέμε σπάστρες. Που σπάνε πιο εύκολα τα κόκαλα. Και μετά με μια κυκλική κίνηση κατεβαίνει και τρώει τα κομμάτια που έχουν σπάσει. Έτσι όπως το περιγράφεις στην ουσία είναι σαν να είναι η υγειονομική υπηρεσία της φύσης. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Επειδή φαντάσου να μην υπήρχαν αυτά τα πουλιά. Τι εστίες μόλυνσης. Μόλυνσης θα υπήρχαν παντού στα βουνά ή ακόμα και σε κοιλάδες. Οπότε αυτό από μόνο του βοηθάει, είναι μια φυσική άμυνα του οικοσυστήματος για να διατηρήσει τις ισορροπίες και τις εστίες μόλυνσης, σωστά. Ακριβώς. Αυτό τώρα το κομμάτι, σε σχέση με τον άνθρωπο, αρχικά, ο άνθρωπος πώς μπορεί να επηρεάσει αυτούς τους πληθυσμούς, είτε να τους... Αρνητικά είτε θετικά. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε τη δύναμη να τους επηρεάσουμε. Αρνητικά, σαφώς, βάζοντας δηλητήρια. Γιατί όμως κάποιος να το κάνει αυτό, ενώ ποιο το όφελος. Θα σας πω. Εκτός αν είναι ψυχισμός αυτό το πράγμα. Θα σας μιλήσω για την βόρεια κυρίως Ελλάδα, η υπηρετική Ελλάδα, όπου υπάρχουν λύκοι και κάποια άλλα μεγάλα σαρκοφάγα φυλαστικά, τα οποία επιτίθενται στο ζωικό κεφάλαιο, ας πούμε, των κάποιων κτηνών. Παράπλευρες απώλειες, λοιπόν. Ναι. Και για να σώσει, ας πούμε, το κοπάδι του, μπορεί να ρίξει φόλες για τους λύκους. Όμως, παράπλευρη απώλεια είναι και τα πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά. Επίσης, σεξουαλικά όρημοι, οι γηπαϊτοί είναι στα 6 με 7 τους χρόνια. Οπότε φανταστείτε τι κίνδυνοι περνούν μέχρι να οριμάσουν σεξουαλικά ώστε να δώσουν απογόνους. Επίσης, δεν δίνουν κάθε χρόνο απογόνους, δεν φωλιάζουν δηλαδή κάθε χρόνο οι γηπαϊτοί. Θα φωλιάσουν μόνο αν το φαΐ που έχουν στη διάθεσή τους είναι αρκετό ώστε να μπορούν να χτίσουν φωλιά. Τι εννοώ. Αν ας πούμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο βρίσκουν αρκετό φαΐ, τότε είναι σίγουρο ότι θα φωλιάσουν. Αν δεν υπάρχει φαΐ εκείνη την περίοδο, θα χαθεί χρονιά. Οπότε περιμένουν και αυτοί τις συνθήκες, ναι, δουν αν είναι έτοιμοι στην ουσία, να το πούμε λίγο πιο... Γι' αυτό από το πρόγραμμα και μετά, από το 99 και μετά, εμείς παρέχουμε τροφή αυτούς τους κρίσιμους μήνες στο γηπαϊτό, ώστε να ξέρουμε ότι σίγουρα τουλάχιστον θα φωλιάσουν. Τώρα, αν θα ζήσει ή δεν θα ζήσει το μικρό, είναι ένα μέτρο. Είναι κάτι άλλο. Τώρα, είπα το μικρό. Βέβαια, κάνει δύο αυγά ο γηπαϊτός. Από τα δύο αυγά θα σκάσουν και τα δύο φυσικά, αλλά το μεγαλύτερο θα φάει το μικρότερο. Θα το φάει! Ναι, παρατηρείται το φαινόμενο της αδελφοκτονίας. Αυτό συμβαίνει, είναι φυσικό. Okay. Για να έχει περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει. Γιατί βέβαια όταν είναι μόνο, όταν σκάει το αυγό, δεν θα φάει κρέας. Δεν θα φάει κόκαλα, θα πρέπει να φάει κρέας. Ναι, δεν συζητάω. Οπότε θα πρέπει να. Το πιο πρόσφορο είναι το αυγό. Μπαίνει κατευθείαν σε αυτή τη φάση που είναι το πιο αδύνατο. Κλείνουμε τα αστέρια για να το παίξουμε λίγο incognito. Εδώ πέρα μέσα η φάση είναι λίγο... Τι είναι λίγο? Σκοτεινά. Γεια. Είμαστε ρε φίλε 6 τύποι εδώ πέρα μέσα σε ένα παρατηρητήριο και περιμένουμε τα πουλιά να κατέβουν να φάνε. Δηλαδή εντάξει το λες λίγο και γελάς. Αλλά δεν είναι μαγικό. Μαγική, το πάνω πέρα. Ό,τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε, το κάνουμε. Πάντα με ασφάλεια για τα πουλιά, να μην τα ενοχλήσουμε πολύ. Υπομονή, μεγαλύτερη αρετή. Έχουμε πάρει τρομερά πλάνα. Και περιμένοντας τα πουλιά να πάνε να φάνε. Και όσο εγώ με το Σπύριο είχαμε πιάσει την κουβέντα και άκουγα όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που είχε να μου πει, λίγα μέτρα μόλις πιο πέρα στην Ταΐστρα, οι πρώτοι θαραλέοι επισκέπτες είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Τα κοράκια. Εννοείται δεν θα άφηναν ένα τέτοιο αναπάντεχο γεύμα να πάει ανεκμετάλλευτο.
διστακτικά στην αρχή, τσεκάρουν λίγο το χώρο και τα κρέα. Αλλά δεν τους πήρε και πολλή ώρα μεταξύ μας για να ξεκινήσει το τσιμπολόγιο. Το ένα έγιναν δύο, τα δύο τέσσερα και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ένα ολόκληρος μήνος είχε κατέβει και απολάμβανε τον ήλιο και τα νόστιμα μεζεδάκια που είχαμε αφήσει. Πρώτο στάδιο λοιπόν, τσεκ. Τα κοράκια ήρθαν. Πάμε τώρα στους πιο δύσκολους πελάτες. Τα όρνια. Όσο τα κοράκια τσιμπολογούσαν στην ταΐστρα, τα όρνια σαφώς περίεργα έκαναν από πάνω τους κύκλους στον αέρα. Για να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση. Τι έχουμε εδώ? Μας βλέπει κανείς? Αξίζει να κατέβουμε ή να τα φάνε όλα τα κοράκια? Τώρα είναι η πιο κρίσιμη ώρα. Όπως μας είπε ο Σπύρος, το μόνο που χρειάζεται για να κατέβουν όλα και να αρχίσει το τσιμπούσι είναι να κάνει ένα την αρχή και να δοκιμάσει. Και νάτος ο φίλος μας. Οπ! Δεν άρχισε και ο δεύτερος ταραλέος. Αυτό ήταν. Ένα-ένα κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν το μερίδιό τους από το γεύμα. Κάποιες φορές με άνεση, και κάποιες άλλες με λίγο παραπάνω τσαμπουκά. Δικό μου! Όχι δικό μου! Ας το κάτω! Δικό μου σου λέω! Ας το κάτω! Μέσα σε μόλις 5 λεπτά είχαν κατέβει όλα και είχαν ήδη φάει σχεδόν όλο το κρέας που είχαμε αφήσει. Και εκτός από όρεξη για φαγητό, οι φίλοι μας είχαν και σκηνοθετική άποψη για τα πλάνα που παίρναμε, δίνοντάς μας εικόνες. Αθελά τους, διαφορετικές και πολύ μοναδικές. Απολαύστε. Θέλω να μου πεις λίγο για τις ενέργειες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τι είναι αυτές και κατά πόσο έχει συμβάλει στην αύξηση των πληθυσμών αυτών? Αρχικά, ποιες είναι ενέργειες, τι περιλαμβάνει μια τέτοια παρατήρηση? Μια τέτοια δράση. Όσον αφορά την προστασία. Mm-hmm. Ωραία, είναι αυτό πρώτα αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή να παρέχει τροφή σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι επίσης η περίθαλψη και θα σας πω μετά γι' αυτό. Είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των ανθρώπων που είναι κυρίως στην Ήπεθρο. Μιας και αυτή είναι σε πιο άμεση επαφή σε σχέση με τους ανθρώπους της πόλης. Και η έρευνα φυσικά. Και στο κομμάτι της έρευνας λοιπόν, αυτό πάμε, ας καταλήξουμε κάπως εκεί. Τι διαδικασίες υπάρχουν? Έχω δει, ας πούμε, στο ντοκιματέρ, εγώ θα σας το πω τώρα έτσι όπως τα βλέπω εγώ, ας πούμε, όπως τα έχω παρακολουθήσει, ας πούμε. Βλέπω ότι βάζουν κάποιες δακτυλίους, τι είναι αυτά τα πράγματα που βάζουν. Επίσης ξέρω ότι κάποια βάζουν και GPS, τα λεγόμενα tags, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το πράγμα σε τι βοηθάει και αν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κάνει τέτοια πράγματα? Φυσικά και κάνουμε. Θα ξεκινήσω από λίγο πιο πριν να πω ότι για να προστατέψεις ένα είδος πρέπει να το αγαπήσεις, έτσι δεν είναι? Για να το αγαπήσεις πρέπει να το γνωρίσεις. Για να έρθεις λοιπόν στο σημείο να γνωρίσεις ένα είδος πρέπει να μάθεις πράγματα γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε είναι ακριβώς γι' αυτό, για να μπορούμε να γνωρίσουμε τι είναι οι γήπες, ας πούμε, τι είναι τα όρια, ποιες είναι οι ανάγκες ενός γηπαϊτού. Να πάρεις πληροφορίες και για τη ζωή του, το πώς... Ακριβώς. Σε αυτό που είπες πριν για τα tags και τα GPS που βάζουμε στην πλάτη τους, τα βάζουμε σε πουλιά τα οποία έχουν έρθει από κέντρα περίθαλψης. Τα οποία έχουν περάσει ήδη μια περίθαλψη, ας πούμε, στο... Ακριβώς. Mm-hmm. Και λίγο πριν την απελευθέρωσή τους, ξαναστέλνονται πάλι πίσω στην Κρήτη, γιατί το κέντρο περίθαλψης είναι στην Αθήνα. Mm-hmm. Στέλνονται στην Κρήτη και εκεί πια μπορούμε να πάρουμε αίμα στα πουλιά αυτά για διάφορες μελέτες, να μπαίνει ένα δαχτυλίδι στο πόδι, ένα tag, μια ετικέτα δηλαδή στο φτερό, και σε κάποια είδη που επιλέγουμε εμείς βάζουμε πομπό πίσω στην πλάτη. Θα κάνω μια ερώτηση την οποία θέλω να την κάνω πάρα πολύ και θέλω να ακούσω μια ειλικρινέστατη απάντηση. Αυτά τα πράγματα που βάζουμε σε αυτά τα πουλιά, δηλαδή οι δακτύλοι, τα tags, τα GPS, τα επιβαρύνουν κάπως? Όχι καθόλου. Και καμιά φορά έχουμε ακούσει, ας πούμε, διάφορα. Δεν παρεξηγήσιμο αυτό κάπως, ναι. Από τους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, έχουν ένα δίκιο σε πρώτη φάση που το λένε αυτό, γιατί
λυπούνται ας πούμε, αυτά τα πουλιά, αλλά όχι, είναι τόσο τεσταρισμένα και δοκιμασμένα αυτά που σε καμία περίπτωση δεν τα επιβαρύνουν. Στο κάτω-κάτω, σε κάποια φάση το συνηθίζουν και είναι σαν να είναι μέρος του σώματός τους. Ωραία, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της περίθαλψης. Είδαμε με το φίλο τον Μανέλη, τον λέγανε τον τρομερό τύπο, μας έφερε τα πολλά μανταρίνια και τα πορτοκάλια. Εξηγήσαμε λίγο για το πώς πάνω κάτω συμπεριφερόμαστε όταν βρούμε ένα τραυματισμένο, πληγωμένο ζώο. Θέλεις να μου πεις λίγο πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς πρέπει να γίνει? Ναι, αυτός που θα το βρει, αφού έχει πια την ευαισθησία να σκύψει από πάνω και να το σώσει κατά κάποιο τρόπο, θα πρέπει να καλέσει τα κατατόπους δασαρχεία ή το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή αλλιώς κατευθείαν την Άνιμα στην Αθήνα όπου θα πάρει τις αντίστοιχες οδηγίες. Και φυσικά εκτός του ότι πάτε εσείς, που είναι κάτι πάρα πολύ σωστό, υπάρχει και ο χώρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που υπάρχει στο Ηράκλειο, ο οποίος είναι επισκέψιμος, είναι ένας τρομερός χώρος με πάρα πολλά πράγματα να δεις και βιωματικά πράγματα. Δηλαδή κάνεις, αρχίζει και γίνεται λίγο διαδραστική η περιήγηση στο χώρο και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να αρχίσουν να μπαίνουν και τα παιδιά μέσα σε αυτό το κομμάτι και να αρχίσουν να έχουν αυτή την παιδεία που θα τα βοηθήσει μετέπειτα για να γίνουν, πώς να το πω, ένας σωστός πολίτης, ένας πολίτης ο οποίος να είναι σκεπτόμενος σε αυτό το κομμάτι του. Ναι, η έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που είναι στην Λεωφόρο Σοφοκλή Βεντζέλου στο Βαρδιακό του Ηρακλείου στην ουσία επιτελεί αυτό το έργο. Δηλαδή να μεταδώσει την γνώση γύρω από την φύση, τα οικοσυστήματα, στο ευρύ κοινό. Ο ρόλος λοιπόν του μουσείου είναι πάρα πολύ σημαντικός στο να φτιάξει την οικολογική συνείδηση που χρειαζόμαστε για να έχουν οι άνθρωποι. Και δει τα μικρά παιδιά να τα ξεκινήσουμε με ροή. Είναι το μέλλον στην ουσία. Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μακάρι να είχαμε όλο τον χρόνο του κόσμου, γιατί έχω να κάνω άπειρες ερωτήσεις ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή αυτών των ιδιαίτερων πραγματικά δεινών. Θα κάτσουμε να περιμένουμε λίγο ακόμα. Καλησπέρα. Εδώ είναι η φάση λίγο μακάρι να φαίνονται όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς έχω τρελαθεί. Λίγο ακόμα υπομονή και μετά θα βγάλω λίγο έξω και θα κάνω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να δω πώς ένας άνθρωπος βιώνει αυτό το πράγμα όντας δίπλα σε αυτά τα πτηνά σχεδόν στην καθημερινότητά του. Έφερα εδώ έτσι λίγο ιδηλιακά και όμορφα, τώρα που δει και ο ήλιος, να σε ρωτήσω λίγο κάποια πράγματα λίγο πιο προσωπικά. Όπως για παράδειγμα ότι από ό,τι κατάλαβα και συζήτηση που είχαμε μαζί, όλη αυτή η επιλογή να ασχοληθείς με τα πουλιά αυτά ήταν καθαρά δικιά σου επιλογή. Ίσως ήταν κάποιο άλλο το πρώτο σου πεδίο, αλλά αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Τι σε έκανε αρχικά να κατευθυνθείς σε αυτό το πεδίο? Κοίταξε, το να μπορείς να βάλεις το λιθαράκι σου σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, αυτό από μόνο του νομίζω είναι ένας λόγος να θέλει κάποιος που είναι ευαισθητοποιημένος φυσικά να το κάνει. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Και μετά όλο αυτό που μόλις περιέγραψες. Είμαστε σε έναν τόπο στο μπαλκόνι του Θεού, που θα έλεγε κανείς. Εδώ το μυαλό σου εντελώς φεύγει, ηρεμείς. Και παράλληλα προσφέρεις κάτι στη φύση. Στη φύση την οποία, μην ξεχνάμε, είμαστε κομμάτι της. Μπορεί να ζούμε σε πόλεις ή σε... Το ξεχνάμε συχνά αυτό, το ξεχνάμε συχνά. Αλλά εμείς εδώ ανήκουμε.
Ωστόσο όμως αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα μαζί είναι, έχουμε έρθει 5 άτομα, ίσως έχουμε ταράξει λίγο την ηρεμία και συγγνώμη γι' αυτό και των πουλιών, αλλά είναι ένας δρόμος κάπως μοναχικός. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει όλη την ώρα 5 ανθρώπους από πίσω να σου κλουθούν. Τις περισσότερες φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μόνος σου. Είμαι μόνος μου. Αυτό σε γαλινεύει, σε ιντριγκάρει. Είναι φορές που λες ότι ίσως να μην έκανα σωστή επιλογή τελικά. Όχι, δεν έχει περάσει ποτέ αυτό από το μυαλό μου. Εκ των πραγμάτων πρέπει να είμαι μόνος εδώ για να υπάρχει ηρεμία ώστε τα πουλιά να μπορούν να φάνε ή να μπορείς να παρατηρήσεις και να καταγράψεις όλα τα είδη που μπορείς να δεις στην ταΐστρα. Άρα πραγματικά δεν γίνεται να έχω κι άλλους ανθρώπους μαζί. Ωραία. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας ένα highlight, μια στιγμή η οποία θα σου μείνει αξέχαστη από οπουδήποτε είναι αυτό στην Κρήτη? Είναι πολλές στιγμές. Θα πω για εδώ, μιας που είμαστε εδώ. Δύο είναι οι στιγμές έτσι πολύ έντονα χαραγμένες στη μνήμη μου. Η μία είναι όταν ένας γυπαετός κατέβηκε και έφαγε κόκαλο, το οποίο το είδα, και αυτό ίσως για τον πολύ κόσμο να θεωρείται τίποτα, και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε πριν είναι ελάχιστοι γυπαετοί, είναι ανθρωπόφοβα ζώα, δεν πρόκειται να πιστεύω στον άνθρωπο. Και έτσι το να δεις μπροστά στα μάτια σου αυτό είναι νομίζω τύχη και ευλογία. Και μια δεύτερη στιγμή είναι όταν δύο χρυσαετοί μάλωναν πάνω από ένα κομμάτι κρέας που ήθελαν να πάρουν. Και ο ένας το πήρε, ήταν στο κατόπι του ο άλλος, το άφησε. Υπήρχε μια μάχη στην ουσία. Μια μάχη εν αέρια και το ξανά πιάσαν, πάει στον αέρα και ξανά φύγαν. Αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο ακόμα για τους κινδύνους που έχουν αυτά τα πουλιά. Τι μπορεί πέρα από όλα αυτά που έχουμε πει να τα βλάψει ακόμα περισσότερο? Ή τι θα έπρεπε να προσέχουμε, ας πούμε? Κοιτάξτε, είναι τα ολικά πάρκα σίγουρα. Καταλαβαίνω την ανάγκη της χώρας μας και γενικότερα του κόσμου πια για ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό. Όμως οι ανεμογεννήτριες κάνουν μεγάλο κακό στα πουλιά. Έχουν αποδεκατήσει ολόκληρους πληθυσμούς. Για ποιο λόγο? Πώς γίνεται αυτό, πώς το κάνουν? Κοιτάξτε, οι γεννήτριες στείνονται σε μέρη τα οποία έχει αέρα. Τα πουλιά για τα οποία αναφερόμαστε εκμεταλλεύονται τα θερμά ρεύματα του αέρα, οπότε είναι ένα πέρασμα για αυτά τα πουλιά. Είναι στο δρόμο του στην ουσία. Στην ουσία ναι, και το ξέρουν χιλιάδες χρόνια αυτό. Οπότε οι έλικες μπορεί να στην καλύτερη να τραυματίσουν και να κροτηριάσουν το φτερό ενός γήπα, στη χειρότερη να τον κόψουν στη μέτρηση. Και έχω δει, έχω συλλέξει δηλαδή γήπες κάτω από ανεμογεννήτρια, ο οποίος ήταν κομμένος στη μέση. Κομμένος στη μέση. Επίσης, όλη την ώρα, για ό,τι πράγματα και να λέμε, μου λες για ανθρώπους. Μου λες για ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, μου λες για το μουσείο, μου λες για το πανεπιστήμιο. Πόσοι άνθρωποι είναι πίσω από αυτό? Είναι μια μεγάλη ομάδα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Σταύρο Ξηρουχάκη, και πάρα πολλούς άλλους εξαίρετους επιστήμονες. Τον οποίο ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί μας έδωσε την άδεια, μας είπε θα πας με τον καλύτερο να δείτε αυτό το υπέροχο φαινόμενο. Θα κάνετε αυτήν την υπέροχη δράση. Φυσικά, ναι, τον ευχαριστούμε και εγώ ιδιαιτέρως, γιατί με εμπιστεύτηκε στο να κάνω αυτό το κομμάτι της δουλειάς και να συλλέγω διάφορα δεδομένα που στη συνέχεια αναλύονται από φοιτητές και τους ίδιους τους επιστήμονες. Επίσης είναι και άλλοι εξαιρετικοί συνάδελφοι που κάνουν διάφορες άλλες δράσεις όσον αφορά την άγρια πανίδα, ορνιθοπανίδα. Πάνω κάτω, πόσος κόσμος ασχολείται με αυτό το κομμάτι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Πανεπιστήμιο? Το κομμάτι που αφορά την ορνιθοπανίδα είναι γύρω στα 10 με 15 άτομα. Μεγάλη ομάδα. Μεγάλη, αλλά φανταστείτε ότι δεν φτάνει. Δεν φτάνουν, έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, περιόδοι όπως άνοιξη που τα πουλιά ήδη έχουν φωλιάσει, σκάνε τα μωρά από το αυγό, που χρειάζεται να είσαι συνέχεια έξω στο πεδίο. Και
δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές δράσης. Αν θέλετε θελοντές, εγώ θα έρθω πρώτος να ξέρεις. Μετά από αυτή την εμπειρία είμαι πολύ μέσα σε οτιδήποτε δράση να κάνει. Κουβαλάω κρέατα, δεν με νοιάζει. Μαζεύω κουκουλά.